ανοίγει ο δρόμο για διορθώσει στην ΚΑΠ μετά τη θύλα αντιδράσεων Ευρωπαίων αγροτών με φόντο το μεγάλο ψαλίδι στι επιδοτήσει, το οποίο σε συνδυασμό με το υψηλό κόστο παραγωγή επηρέασαν δραματικά την παραγωγή και την ποιότητα ζωή του. Αυτό διαφάνηκε από την ιστορική συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργία στι Βρυξέλλες εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων εκατοντάδων Ευρωπαίων αγροτών έξω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τι αλλαγέ που θα υπάρξουν στην ΚΑΠ αναμένεται να ξεκαθαριστεί πριν τι ευρωεκλογέ. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αστοχία τη ΚΑΠ 23-27. Δεσμευτήκανε ότι πριν από τις ευρωεκλογέ θα γίνει αναθεώρηση της ΚΑΠ, δηλαδή θα διορθωθούν κάποια κακό κείμενα που υπάρχουν στην ΚΑΠ και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παραμελήσει όλο τον αγροτικό τομέα σε όλη την Ευρώπη. Έκανε λανθασμένε πολιτικέ οι οποίε φέρανε την επανάσταση. Γιατί για μένα είναι αυτή μια επανάσταση πανευρωπαϊκή. Είμαι αισιόδοξο και θα πάνε και σε σωστή κατεύθυνση. Έπρεπε δηλαδή να ξεσκοθούν για να γνωρίσουν τα μηνύματα, δεν τα λαμβάνανε. Ή τουλάχιστον αυτοί οι γραφειοκράτε που είναι στι Βρυξέλλε και γράφουν και σβήνουν και σε όλα τα υπουργεία δεν βλέπουν ότι το κόστο παραγωγή έχει ανέβει τα τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διπλάσιο σε όλου μα. Αλλά θα δούμε το αποτέλεσμα γιατί είμαστε επιφυλακτικοί πάρα πολύ και καλά το κάνουν οι συνάδελφοί μα που είναι ακόμα στου δρόμου. Την ικανοποίησή του με τι εξελίξει που δρομολογούνται, εξέφρασε ο πρόεδρο τη Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Ελλάδα, Μύρο Χιλετζάκη, ενώ στάση αναμονή κρατούν αγρότε τη Κρήτη, σημειώνοντα ωστόσο ότι χάθηκε ήδη πολύτιμο χρόνο για το μέλλον του πρωτογενού τομέα, με φόντο και τι εικόνε ερημοποίηση στην ενδοχώρα. Διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο σχεδιασμό τη προγραμματική περίοδου 23-27 ήταν λάθο χαραγμένο ξαναβάλουν νερό στο κρασί τους. Η Γαλλία έθεσε κι άλλο ένα θέμα στο τραπέζι που αφορά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, η εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες που πρέπει να κλείσουν τα σύνορα της Ευρώπης γιατί δεν τηρούν τις προδιαγραφές όλες οι τρίτες χώρες, δηλαδή τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οι αγρότες πρέπει να προμηθεύονται όλοι αφορολόγητο πετρέλαιο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον πρέπει να είναι στην παραγωγή για να έχουμε παραγωγή και να πέσουν και οι τιμέ παγκοσμίω, να το πω έτσι, πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενή τομέα. 80 εκατομμύρια που δίνει η επιστροφή ειδικού φόρου πετρελαίου, σε εμά φτάνουν ψίχουλα. Θα σα πω το δικό μου παράδειγμα για να βάλετε πάρα πολλού. 53 ευρώ. Φαντάζεστε λοιπόν ότι όταν εγώ έχω κάψιμα πάνω από 7-8 χιλιάρια το χρόνο, ότι αυτό δεν είναι επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωση. Είναι ένα δωράκι για να βάλω μια μέρα να πουλάρω και να δουλέψω. Στι συμμαχίε που έχω. Τη φωνή και την αγωνία των Ελλήνων Αγροτών μετέφερε στο Συμβούλιο ο Λευτέρη Αβγενάκη, ο οποίο κατέθεσε συνολικά 19 προτάσει για δομικέ και τεχνικέ αλλαγέ στην ΚΑΠ, ώστε να ανοίξει άμεσα ο διάλογο. Όπω τόνισε ο Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, απαιτείται εξασφάλιση ενισχυμένη χρηματοδότηση για την ΚΑΠ τώρα και στο μέλλον, καθώς και χρήση άλλων πηγών χρηματοδότησης σε περιόδους κρίσεων, όπως η κλιματική, η ενεργειακή και όχι μόνο. Πραγματικά η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή όλων των Ευρωπαίων παραγωγών και η κλιματική αλλαγή αυτή θα ενισχύσει τα ντεμίνιμις τα ίζωνο σημασίας, δηλαδή τις αποζημιώσεις, έτσι ώστε όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί θέματα στους Ευρωπαίους γεωργούς να έχουν άμεσες και γρήγορες αποζημιώσεις και να μην είναι επέτες του χρηματικού ποσού που δινόταν μέχρι σήμερα από το πακέτο ντεμίνιμις. Επομένως θα έχουμε αύξηση στα ντεμίνιμις.